Χρόνια πολλά, μου ήρθαγε ο Βασιλίτσα σήμερα. Πολύ χαίρομαι, εσύ, Σιφιδά. Καλημέρα. Του μπήκε με το δεξί. Με το δεξί μπήκα και ντύθηκα Άγιο Βασιλίτσα και φώτο μαζί, ξέρεις. Μπράβο. Να σου πω, προσπαθώ να σκεφτώ αν σε έχω ξαναδεί τόσο έτσι. Με κόκκινα. Τόσο έντονη όσο σήμερα που έχει έντονο μακιγιάζ, έντονο χρώμα στο ρούχο σου. Δεν το θυμάμαι. Σ' αρέσω, ειλικρινά. Πάρα πολύ. Είμαι too much. Όχι, όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Κοίτα, ακούω. Άμα μου προτείνουν κάποια πράγματα και έτσι βλέπω ότι είναι για καλό μου, ακούω. Εντάξει. Μου παρεμβάλλει ένα κόκκινο, δεν βάζω κόκκινο ποτέ έξω. Δεν υπάρχει ένα κόκκινο ρούχο στην τουλάπα μου. Όμως, αλλά το φόρεσα. Πολύ σου πηγαίνει. Και είναι και εορταστικό χρώμα. Πάω δηλαδή, με το ντεκόρ. Μα με το ντεκόρ πραγματικά. Κοίταξε, εάν δεν ήμασταν τόσο στολισμένοι εδώ μέσα, μπορεί να φαινόταν ακόμα πιο wow, που είναι πολύ ωραίο βέβαια. Αλλά τώρα με όλη την κατάσταση την εδώ. Εσύ δεν είσαι πολύ ωραία. Δεν. Να κάτσω σε μια μπάλα δίπλα. Όχι, όχι. Κάτσε, σου έχουμε μπόλικες μπάλες από πίσω σου. Οπότε πάλι βγαίνει έτσι όπως πρέπει. Πώς πέρασε, Σύση μου? Πέρασα ωραία, ήσυχα, με φίλους. Δεν έκανα extreme πράγματα. Δεν έφυγα, δεν πρόλαβα. Και προσπάθησα να ξεκουραστώ όσο μπορούσα. Γιατί είχα και κρεμότητες στο γραφείο μου που είχαν μείνει λόγω των γυρισμάτων. Και ξέρεις, έπρεπε να ετοιμάσω κάποια πράγματα για τους πελάτες μου, για τις γιορτές. Είχα και ένα και το εστιατόριό μου που. Ποιο εστιατόριο, καλά, τι είναι αυτό καινούργιο. Ανοίξαμε μέσα στις γιορτές. Να σας πω. Βέβαια. Ναι, στο ψυχικό. Αν θυμάσαι το χώρο στους παλιούς διόσκουρους, παλιούς διόσκουροι. Ναι. Το πήραμε. Και μαζί με άλλον έναν επιχειρηματία, τον Δημήτρη τον Κιτσινέλη. Ναι. Και το καινούργιο του όνομα είναι Αντάμο. Το αλλάξαμε, του κάναμε το lifting του. Και τώρα τι, δηλαδή είναι ιταλικό εστιατόριο? Είναι, κοίταξε, είναι ένας χώρος για όλη μέρα, all day όπως τα λέμε. Ναι. Έχει καφέ, ποτό, φαγητό. Έτσι έχουμε δώσει τη βάση μας στην ιταλική κουζίνα και κάποια γαλλικά πιάτα. Και φτιάξαμε έναν χώρο ο οποίος θέλαμε να είναι διαχρονικός με κλασικά στοιχεία. Δηλαδή να μην είναι κάτι μοδάτο και φύγει, θέλουμε να έχουμε πορεία στον χρόνο. Πες μου λίγο όμως, επειδή άκουσα και κάποια άλλα 1-2-3 μαγαζιά που έχουν ανοίξει, είτε εστιατόρια είτε μπαρ, ενώ που έχω ακούσει εγώ. Θα φαντάζομαι μπορεί να έχουν ανοίξει πολλά. Πώς ακριβώς το σκέφτεστε? Δεν φοβάστε που είναι μια περίοδος κρίσης και ο κόσμος έτσι είναι λίγο πιο προσεκτικός με τα έξοδά του? Ακριβώς. Στο φαγητό δεν υπάρχει κρίση. Βέβαια, εσείς βάλατε μέσα και καφέ, δηλαδή το έχετε και την ημέρα με, φαντάζομαι, τόστ και καφέ κτλ. Που είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά... κοίταξε. Ακριβώς επειδή υπάρχει κρίση. Και ο κόσμος πλέον τα χρήματά του, το που τα ξοδεύει, προσέχει πάρα πολύ και θέλει και τις σωστές υπηρεσίες. Αν είσαι σωστός επαγγελματίας, δεν χάνεις. Κατάλαβες? Δηλαδή, ποιος είναι ο σωστός επαγγελματίας? Ο σωστός επαγγελματίας είναι αυτός που σέβεται τον πελάτη. Που θα προσφέρει το σωστό φαγητό, που θα έχει το σωστό σέρβις, που θα έχει τη σωστή τιμή και θα έχει και ένα ωραίο περιβάλλον. Και βάζω το περιβάλλον τελευταίο, γιατί παλάτι να φτιάξεις, αν τα πρώτα δεν είναι σωστά, δεν γίνεται δουλειά. Εσύ τώρα πώς σου μπήκε η ιδέα να μπλεχτείς και σε άλλους χώρους που ήδη έχεις ανοίξει τα κάποια βήματά μέτωπα σου γενικά? Δηλαδή δεν έχεις μείνει στα δικά σου εντελώς. Ναι. Θα σου πω, Ελένη, εγώ λόγω της δουλειάς μου έχω πολλές σχέσεις με επιχειρηματίες που έχουν εστιατόρια, καφέ κτλ. Και πολλές φορές μου δόθηκε ευκαιρία να ασχοληθώ και με αυτό. Γενικά η εστίαση εμένα μου αρέσει, πάντοτε μου άρεσε. Μ' αρέσει το επιχειρήν του πράγματος. Και βαριέμαι κιόλα, οπότε θέλω να κάνω και κάτι καινούριο κάθε τόσο. Παρόλα αυτά δεν το έκανα, γιατί είτε το σημείο δεν αισθανόμουν ασφάλεια, είτε δεν ήταν η σωστή στιγμή, ή τα οικονομικά μου ή οτιδήποτε. Αυτός λοιπόν ο χώρος έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι ένα μαγαζί που έχουν περάσει πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Ήταν μια επιτυχημένη επιχείρηση πριν. Είναι σε υπέροχο σημείο. Και το έκανα, πώς να σου το πω, πώς το λένε στις εκλογές, Δαγκωτό. Δαγκωτό, λέω, ναι, οκ. Ξέρεις, όταν έγινε η γνωριμία και με τον συνεργάτη μου και το συζητήσαμε. Άλλος σας έφερε σε επαφή? Είπε, γιατί δεν συνεργάζεται εσείς δύο να κάνετε μια δουλειά μαζί? Λοιπόν, ξέρεις ποιος μας γνώρισε? Ο Γιώργος Ζατσίδης. Άσχετο, για άλλη δουλειά. Ναι. Για διακόσμηση, γιατί σκεφτόταν, ήθελε να το πάρει ο Δημήτρης το χώρο μόνος του και σκεφτόταν τι θα κάνει με το interior και με κάποια άλλα πράγματα που κάνει. Και κουβέντα στην κουβέντα βγήκαμε συνέτεροι. Ορίστε. Μια χαρά. Κουβέντα στην κουβέντα. Οπότε δεν ξέρεις. Έτσι γίνονται δουλειές. Όπως έγινε και με το σπίτι από την αρχή, μου χτύπησε το τηλέφωνο μια μέρα. Το θυμάμαι. Οι αποφάσεις αυτές παίρνονται γρήγορα.
Να ήχθεις με το Δία, τι κάνουν τα ανοίγματα. Δία, μια χαρά νομίζω ότι σου σας πήγε. Τι πράγμα είσαι σήμερα εσύ. Πείτε μου, το κόκκινο είναι. Ποιο κόκκινο. Το κόκκινο είναι. Όλη η σαλιώτικη σου λέω, πες μου. Κάνει το κόκκινο, το κόκκινο. Άστα αυτά, πες μου. Δεν μπορώ να σου πω. Το κόκκινο όχι, δεν μπαίνει έτσι στη ζωή μας. Τόσο έντονο. Κόκκινο νύχι, κόκκινο κραγιόν, κόκκινο φορεματάκι, κοντόδε. Και τα δηλαδή... ποδαράκια είναι κόκκινα. Και τα ποδαράκια. Άμα σου λέω έχει μπει πολύ βαθιά το κόκκινο χρώμα στη ζωή σου, γενικότερα. Αλλαγές, αλλαγές. Ναι. Μ' αρέσουν. Δεν ξέρω, λες να είναι του Λέοντα που μεγαλώνω και βγαίνει το λιοντάρι και είμαι πιο τολμηρή έτσι και... Μπορεί, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτή η χρονιά που μπήκε ο Δία στο ζώδιό σου, εντάξει, σου έδωσε, και αισιοδοξία να κάνεις καινούργια πράγματα και ίσως να βγάλεις και πτυχές του εαυτού σου που τις είχες κρυμμένες. Ξέρεις όμως, κάνω τις αλλαγές τσακ μπαμ τις κινήσεις, αμέσως. Δηλαδή, το σκέφτομαι και αν νιώθω καλά, γιατί δουλεύει και το ένστικτο, go for it, I go for it. Ποιοι άλλοι θα πάρουν.